centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δηλαδή θα κάψουν και τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη τώρα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Καταλαβαίνω, δυστυχώς πάντα έτσι συμβαίνει. Όταν δεν είχαμε μέτρα, δεν έβγαινε κανένας έξω, είχε πέσει χειροβομβίδα. Για τους λίγους την πληρώνουν όλοι. Και τώρα που είναι τα παγροστικά, τώρα θέλουν να βγουν όλοι έξω. Σπίτι, καθόμαστε σπίτι. Να πάρει ευχή δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Καρδαγλίδη, σας τηλεφωνούμε γιατί πρέπει να σας τηλεφωνήσουμε. Με τηλεδιασκέψεις είστε κι εσείς και πολύ μεγάλος προβληματισμός στα καταστήματα, στις επιχειρήσεις. Και θέλω λίγο να μας πείτε αυτή τη στιγμή, επειδή βγάλαμε και όλες αυτές τις μέρες, ειδικά από τα ειδικά μέτρα για την Καστοριά, και κόσμο και επιχειρήσεις στον αέρα, έχουν σηκώσει πραγματικά κυριολεκτικά οι άνθρωποι τα χέρια ψηλά. Νιώθουν ότι καταστρέφονται, νιώθουν ότι χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Κοιτάξτε, έχει χαθεί η γη κάτω από τα πόδια όλων μας. Δεν είναι ούτε προβλέψιμο, αλλά ούτε και υπόκειται σε κάποιες συνθήκες τις οποίες γνωρίζουμε. Είναι κάτι σαν να έχει γίνει πόλεμος αυτή τη στιγμή. Πολεμάμε, αντί να πολεμήσουμε και με έναν στρατό, πολεμάμε αυτή τη στιγμή με έναν άγνωστο ιό. Ναι. Κυριολεκτικά άγνωστο. Γιατί ακόμα και με τις επιστημονικές ανακοινώσεις έχουμε καταπερδευτεί. Με την έννοια ότι... Ναι, γιατί κάθε μέρα προστίθενται και νέα πράγματα. Ναι, δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Ναι. Να πούμε δηλαδή ότι αυτό το ξέρουμε και είναι σίγουρο, να ξέρουμε δηλαδή περίπου να υπολογίσουμε πότε θα βγει το εμβόλιο. Δηλαδή ακούμε συνεχώς καινούργια πράγματα. Χθες ακούσαμε για και άλλων είδων προσβολές των ανθρώπινων οργανισμών εκτός από τα πνευμόνια. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί και βρισκόμαστε σε πόλεμο. Μέσα σε αυτό τον πόλεμο λοιπόν πήρε μπάλα και η οικονομία. Έτσι. Ναι. Με τα μαγαζιά να μην ξέρουν πότε θα ανοίξουν. Με τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Μεσοποταμίας που είναι σε ακόμη δυσμενέστερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε κάποια καλή είδηση να δώσουμε σήμερα ή κάποια αισιόδοξη είδηση? Κοιτάξτε, όλη την ημέρα και εμείς ασχολούμαστε με κάτι. Τώρα προτού με πάρετε τηλέφωνο, ασχολούμαι με την πολιτική προστασία που είναι πολύ δύσκολο να τους βρούμε και αυτούς. Γι' αυτό απευθύνθηκα στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Έχουμε τώρα δύο γουνεργάτες, που ένας είναι και πρώην επιχειρηματίας, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί στη Ρωσία. Τελειώνει η βίζα, τελειώνουν τα χρήματα, γιατί και εκεί τα πράγματα δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Ναι. Και δεν ξέρουμε τώρα πώς θα έρθουν πίσω. Κάνουμε μια συνεννόηση τώρα για να δούμε τι θα κάνει η πολιτική προστασία, αν θα υπάρχουν πτήσεις κτλ. Υπάρχουν, βλέπετε, πολλά προβλήματα που δεν τα υπολογίζουν. Σωστό. Έτσι, και εμείς δηλαδή καθημερινά ακούμε πράγματα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να διαχειριστούμε για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε ούτε να τα προβλέψουμε καν. Το προηγούμενο διάστημα και πριν έρθουν τα ειδικά μέτρα, πολλές επιχειρήσεις ασχολούνταν με το 800, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι. Ναι. Φαίνεται πάντως ότι όσο σκληραίνουν τα πράγματα και όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, δεν ξέρω, το 800 αυτό θα μοιάζει ένα τίποτα μπροστά στην οικονομική ζημιά που θα υποστεί το σύνολο της τοπικής μας οικονομίας. Και δεν ξέρω, κύριε Καρδαγλίδη. Το είχαμε πει και νωρίς την πρώτη φορά όταν πήγαμε στο ξεκίνημα της κρίσης. Ναι. Και το ίδιο θα επαναλάβουμε και τώρα. Τα οικονομικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται δεν έχουν σκοπό αυτή τη στιγμή την ανάταξη της οικονομίας. Το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να ανακουφίσουν. Έτσι. Να πάρουμε ένα πάκο μακαρόνια να ζήσουμε. Αυτό ακριβώς. Να περάσουμε τη μέρα, ξημερώ σήμερα. Μια διατήρηση κοινωνικής συνοχής. Ναι. Αυτό το μέτρο ήταν για το πρώτο μήνα, για τον Μάρτιο ουσιαστικά και τον Απρίλιο. Ναι. Εάν κρατήσει, που όλοι ερχόμαστε να μην κρατήσει, και για τον Μάιο και τον Ιούνιο θα ξαναεπαναληφθούν τα μέτρα αυτά. Κύριε Καρδαγλίδη, επειδή θέλουμε να κοιτάμε... Ναι, πείτε το και να σας ρωτήσω. Ναι, πολλοί βλέπω ότι τα μέτρα αυτά τα αντιμετωπίζουν ως μέτρα στήριξης της οικονομίας. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα επίδομα για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτό είναι, να πάρεις ένα πάκο, αυτό είναι, το πάκο το μακαρόνια είναι. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε σκεφτεί την επόμενη μέρα και πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να σταθεί στα πόδια της και πάλι η τοπική μας οικονομία? Δηλαδή, πείτε ότι κάποια στιγμή τελειώνει μέσα στο καλοκαίρι, παραδείγματος, να βγάλουμε και το Μάιο, ξέρω εγώ, να πάμε Ιούνιο. Πώς θα ομαλοποιηθεί δηλαδή η κατάσταση, γιατί
Εγώ σκέφτομαι το εξής. Δηλαδή, πέστε ότι τέλη Μαΐου μας λένε, παιδιά, τέλος τα μέτρα, είμαστε οκ. Okay. Είμαστε οκ. Okay. Δηλαδή, εγώ 1 Ιουνίου θα βγω και θα είναι όλα ωραία έξω. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων είναι το μόνο πράγμα που είναι σίγουρο. Ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή... Ούτε το χέρι δεν θα μπορώ να σας δώσω. Θα το δείτε. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό σας λέω το πιο απλό. Ακόμη και αυτό θα έχει αλλάξει αύριο. Ακόμη και αν σου πούν ότι τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλη αυτή η κρίση και τόσο μεγάλα και φοβερά τα αποτελέσματά της, που σε καμία περίπτωση δεν θα πατηθεί ένα κουμπί και θα ξαναξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Αυτό πλέον διαφαίνεται και το καταλαβαίνετε. Ακόμα και σήμερα να πούνε ότι ανοίξτε τα εμπορικά μαγαζιά κτλ. Μπράβο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Για πολλούς, πάρα πολλούς λόγους που εντάξει, θα είναι λίγο μακροσκελές να αναλύσουμε τώρα. Άρα εδώ μιλάμε για μια διαφορετική επανεκκίνηση και όχι από το σημείο που σταματήσαμε. Τώρα, το τι ακριβώς θα συμβεί, αυτό είναι άγνωστο προς το παρόν, γιατί δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της πανδημίας. Ούτε και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο παγκόσμιο εμπόριο. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή τη στιγμή ακούμε για κράτη τα οποία φερειπίν απαγορεύουν τις εξαγωγές. Βέβαια. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι αυτάρκηση. Πολλά πράγματα. Εδώ, αυτό είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο. Χαιρόμαστε που πριν λίγες μέρες ο κύριος Ξασαπίδης εδώ σε αυτή την εκπομπή έκανε μια δήλωση που πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, προβλήθηκε σε όλα τα κανάλια και έγινε και πρωτοσέλιδο. Όταν μίλησε, προσέξτε παιδιά, πάμε για πείνα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βάλτε τον μπαχτσέ σας, βάλτε τον κήπο σας και τις κοτούλες σας. Υπήρχαν και σχόλια πολλά γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε και είδαμε χθες και το πρωτοσέλιδο των νέων που μιλάει για πείνα ουσιαστικά που έρχεται. Τα κράτη κλείνουν τα σύνορά τους σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Ρωσία, Καζακστάν, ακούμε για Γαλλία. Θα πεινάσουμε, κύριε Καραταγλίδη. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή είναι σοβαρή και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Το τι θα συμβεί, σας το ξαναλέω, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά σενάρια. Δεν πρέπει όμως αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυτό είναι το πιθανό σενάριο. Γιατί όχι, αυτό είναι το ακραίο και απευκταίο σενάριο. Μα ακραίο δεν είναι. Ακραίο με ποια έννοια. Θα λέγαμε ότι μακάρι να ήταν το τελευταίο. Μακάρι να ήταν ξέρετε, το τελευταίο. Ειδικά η γη στα θέματα της διατροφής και της επιστημικής κρίσης αυτή την οποία βλέπουμε να έρχεται, δεν περιμένει. Δηλαδή τώρα ξαφνικά να πούμε ότι θα επιτέψουμε σιτάρι, δεν γίνεται. Αυτά γίνανε τον Νοέμβριο. Ναι, ναι. Ό,τι βάλαμε, βάλαμε. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε τι λέω. Εάν τώρα αυτή και ό,τι μπορέσουμε να βάλουμε τώρα που θα φυτέψουμε, δηλαδή μέσα στον Απρίλιο. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Γιατί αν δεν βάλουμε μέσα στον Απρίλιο, γεια σας. Έτσι. Βλέπω ότι ο αγροτικός κόσμος κινητοποιείται. Εμείς θα είμαστε κοντά. Ο τοπικός της Καστοριάς εννοώ, yeah. με κάποιες συνεντεύξεις που είδα και με κάποιες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν, πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά πλέον να βάλουμε και κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν διάρκεια. Δηλαδή τώρα τα κυπευτικά φερειπίν, τα οποία καταλαβαίνω ότι δεν είναι για να λύσουν επισκεπτικό πρόβλημα, θα πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούν και αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν καλλιέργειες τώρα, ό,τι προλαβαίνουν, ό,τι μπορούν. Δεν είμαι αγρότης, αλλά καλαπόκι θα είναι αυτό. Κάτι το οποίο δηλαδή θα μπορέσει να αποθηκευτεί και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Αυτά όμως νομίζω ότι πρέπει να γίνουν με ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ναι. Και θα πρέπει να, δηλαδή το επόμενο πράγμα που σκεφτόμαστε, γιατί το πρώτο σαφέστατα είναι η υγεία, γιατί αυτή τη στιγμή καθόμαστε στο σπίτι, είναι το τι θα γίνει αν αυτό το κρίση κρατήσει έστω 3-4 μήνες. Και να σας πω κάτι, φαίνεται και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλά. Αλλά τα μέρη με τα οποία συνδιαλλαγόμαστε και κάνουμε εισαγωγές, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Δηλαδή γνωρίζουμε όλοι εδώ και χρόνια έτσι, ότι ο μεγάλος προμηθευτής σταριού που είναι η πρώτη ύλη για όλα τα ζυμαρικά που κατασκευάζουμε στην Ελλάδα είναι η Ουκρανία, η Ρωσία κτλ. Ναι. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και μπορούμε να προβλέψουμε αν αυτά τα κράτη τον Ιούλιο, τον Αύγουστο που θα χρειαζόμαστε εισαγωγές θα μπορούν αυτοί να εκτελέσουν αυτές τις παραγγελίες. Μα ήδη έχουν εξαγγείλει περιορισμούς στις εξαγωγές. Άρα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Αυτό είναι το σώμα που πρέπει να κάνουμε. Να άρα πολύ σωστά
τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης μας, κρούει ουσιαστικά το κότονα του. Ναι, το είπε με έναν πολύ απλό, ίσως και σοκαριστικό τρόπο για να ταρακουνήσει προφανώς. Έτσι έπρεπε να το κάνει. Μερικές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ναι. Έδωσε το μήνυμα ότι προσέξτε για να έχετε. Προσέξτε για να έχετε. Βέβαια, όσοι μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί. Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν τελικά η επιστροφή στο χωριό θα είναι μονόδρομος. Θα σας πω κάτι. Σκεφτείτε λίγο, Φερρυππίν, τη Νέα Υόρκη. Σκεφτείτε. Αλλά μην πάμε μακριά. Σκεφτείτε την Αθήνα. Ναι. Που η Αθήνα δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Μόνο στο σούπερ μάρκετ θα πας. Ναι. Αν έχει, καλώς. Αν δεν έχει, έφυγε σπίτι σου. Εδώ εμείς, έτσι, τα χωριά μας είναι γεμάτα. Εδώ μπορεί να ζήσουμε. Αυτό θέλω εδώ να πω. Εδώ μπορεί να επιβιώσουμε. Έτσι. Πρέπει κιόλας αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης σιγά σιγά να γίνει. Ένας που βλέπει το παξεδάκι του μπροστά να το αξιοποιήσει. Την κοτούλα του να το αξιοποιήσει. Έτσι, έτσι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Ή ο κτηνοτρόφος που έχει και αυτός και το γάλα, που έχει και το κρέας, αν και τραβάει τώρα και εν ώψη Πάσχα τα πάνδυνα. Βλέπετε τι γίνεται και σε αυτόν τον τομέα. Δεν μας έρχονται να μας πάρουν το γάλα. Τα αρνιά και τα κατσίκια, γιατί είμαστε από την Καστοριά, είμαστε μολυσμένοι. Καταλάβατε. Να βρούμε τρόπους. Χρόνια, χρόνια πολλά ακούμε για τα παράπονα των αγροτών, αλλά πρέπει να μπούμε και σε μεταποίηση. Μας τα έλεγε εδώ και ο κύριος Μόσχος προχθές την εκπομπή. 40.000 πρόβατα και κατσίκια δίνει ο νομός μας για το Πάσχα. Έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 1.000 περίπου. 1 εκατομμύριο ζημιά μόνο από αυτή την ιστορία παθαίνει ο νόμος. Που θα τα χάσει η τοπική κοινωνία. Οι άνθρωποι μετά την υγεία και τα έξοδα που θα γίνουν για την υγεία που δεν πρέπει να τα βλέπουμε, πρέπει να γίνουν δηλαδή όσο χρειάζεται. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να στηριχθεί πάρα πολύ είναι ο αγροτικός τομέας. Την οτροπία Γεωργία αυτή τη στιγμή. Τους πιέζουν, πρόεδρε, αν έχουν το Θεό τους. Τους πιέζουν λοιπόν. Έχοντας το πρόβλημα εμείς τώρα εδώ του κορονοϊού που δεν πατάει άνθρωπος να πάρει το γάλα ή να πάρει οι έμποροι τα πρόβατα και τα κατσίκια, τους πιέζουν, τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και θέλουν να τους πάρουν τους ανθρώπους τα πρόβατα και τα κατσίκια με 2 ευρώ το κιλό, σαν δεν τρέπονται. Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση της Καστοριάς. Καλά κάνουν και τα βγάζουν στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει όλη αυτή η αγορά όχι να ομαλοποιηθεί, να ενισχυθεί. Εγώ θέλω κάθε απόγευμα που βγαίνει η Τσιόρδας εκεί, Χαρδαλιάς και τα λοιπά και μας μιλάνε για τα κρούσματα, να μας μιλήσουν λίγο και για τα κρούσματα αυτά αντιμετώπισης των πολιτών και των επαγγελματιών της Καστοριάς με αφορμή τον κορονοϊό. Ναι. Να πάρουν θέση και μέτρα και για αυτά τα κρούσματα. Ναι. Τα εντοπίζουμε αυτά και βλέπετε ότι ενώ το επιμελητήριο δεν έχει αρμοδιότητα. Να την αναλάβετε, κύριε Καραταγλίδη. Γιατί τομέα, ξέρω ότι δεν είστε στον αγροτικό τομέα, αλλά ουσιαστικά επειδή πολλές φορές και αναπτύσσεται αυτή η καθετοποιημένη παραγωγή, πολλές φορές έχουμε και τον πρωτογενή τομέα που πηγαίνει όμως και εξελίσσεται μέχρι και την πώληση. Οπότε πιάνετε κι εσείς αυτό το κομμάτι. Στείλτε τους τα μηνύματα και παρακάτω. Σωστό. Στείλτε τους και τα μηνύματα παρακάτω. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό το είδατε και το δελτίο τύπου. Το πρωί μιλούσαμε και με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον αγροτικό τομέα. Τελείωσε. Σε ό,τι προβλήματα ανακύπτουν και σε ό,τι προβλήματα υπάρχουν, είτε που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με τη βιωσιμότητά τους, είτε με εργάτες γης που ακούω κτλ., εκεί θα πρέπει να δοθεί η δεύτερη μεγάλη βάση μετά την υγεία. Με τους εργάτες γης θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει, διότι δεν μπορούν να έρθουν άνθρωποι από την Αλβανία κλειστά τα σύνορα. Να επιδοτηθούν οι δικοί μας. Να επιδοτηθούν, να επιδοτηθούν λοιπόν μέσα από προγράμματα του ΟΕΕ δικοί μας άνθρωποι Καστοριανοί που δεν πήγαιναν σε αγροτικές δουλειές τα προηγούμενα χρόνια, πολλούς και διαφορετικούς. Να επιδοτηθούν και να πάνε δικοί μας άνθρωποι. Όλο το εργατικό δυναμικό κάθεται το να βοηθήσουμε έστω και σαν εποχιακή απασχόληση. Ανάγκη. Να το δούμε, να το δούμε για τον εαυτό μας ως έκτακτη ανάγκη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητάμε για θέμα ότι δεν έχουμε εργάτες. Όταν αυτή τη στιγμή πρέπει να προβλεφθούν αυτά. Έχουμε εργάτες. Απλά υπήρχαν άλλες εργασίες οι οποίες δεν πηγαίναν. Τώρα δεν υπάρχουν, να υπάρξει και μια γενναία επιδότηση. Και από εκεί και πέρα όλο το εργατικό δυναμικό το οποίο κάθεται αυτή τη στιγμή να επιδοτηθεί έτσι ώστε να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα. Και τη στιγμή μάλιστα που δεν θα υπάρξει και αυτή η μαζική έξοδος, κύριε Καρταγλίδη, εντόπιου δυναμικού στα νησιά για εστιατόρια, για ξενοδοχεία και για μπαρ. Ναι. Όλη η νεολαία της Καστοριάς εξαφανιζόταν να φύγει στα νησιά σεζόν.
Αυτό φέτος... 500 με 600 άτομα. Ακριβώς. Υπολογίζαμε 500 με 600 άτομα από την Καστοριά με τις χαμηλές προβλέψεις που είχαμε. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν τη σεζόν θα υπάρξει, αλλά ναι. Τουλάχιστον να βγει εδώ ένα μεροκάματο με κάποιον τρόπο. Τι να πω. Πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεννόηση των συνεταιρισμών μας, των ανθρώπων οι οποίοι πηγούνται εδώ και χρόνια του αγροτικού τομέα της Καστοριάς, και όλοι μας θα βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ορίστε. Εάν χτυπήσει το καμπανάκι, εγώ είμαι σίγουρος ότι και η ευαισθησία του Καστοριανού, αλλά και γενικότερα το συμφέρον μας. Κύριε Καρταγλίδη, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσεις εσύ στο χωράφι. Εντάξει. Ας μην το δούμε έτσι. Εδώ από μένα εκεί που έχουμε και μας βγαίνει ψυχή. Πλάτη. Αλλά δεν είναι εύκολες αυτές οι δουλειές. Να το πούμε, να το καταλάβουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην ανάγκη θα ξαναγυρίσουμε και στο χωράφι. Τι κάνουμε. Λοιπόν... Ας το δούμε ως μια αναγκαία αυτή τη στιγμή πράξη, η οποία πρέπει να γίνει. Είναι μια πράξη ευθύνης. Ούτε κανένας ήθελε να κάθεται στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι. Έτσι, ακριβώς. Αλλά το κάνουμε αυτή τη στιγμή για το καλό της υγείας μας. Λοιπόν, εάν πρέπει να το κάνουμε για το καλό λοιπόν και της διατροφής μας, το κάνουμε. Διαφορετικά δεν θα έχουμε καλλιέργειες. Αν δεν έχουμε καλλιέργειες, δεν θα έχουμε προϊόντα. Είναι τόσο απλό. Εδώ έρχεται και ένα μήνυμα για εσάς να πιέσετε και τον ΟΑΕΔ να δώσει τα χρήματα από προγράμματα που συμμετείχαν εργοδότες και δεν έχουν πάρει τίποτε από τον Δεκέμβρη να πάρουμε μια ανάσα, λέει το μήνυμα. Ναι, το γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κατεύθυνση σε όλα. Και στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί αυτά είναι και του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να γίνουν άμεσες αποπληρωμές. Νομίζω ότι καθημερινώς υπάρχουν ανακοινώσεις για πολλά και διάφορα ζητήματα. Οτιδήποτε συζητάμε, πραγματικά το μεταφέρουμε. Και βλέπουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα επιλύονται. Οτιδήποτε είναι πρέπει να ενημερωνόμαστε για να το μεταβιβάζουμε και εμείς κάτω που έχουμε μια μεγαλύτερη επαφή με το κέντρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καλταγλίδη που είστε μαζί μας. Καλά, υπομονή, ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Καθόμαστε στο σπίτι προς το παρόν και παρακολουθούμε τα πάντα. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.